Πραγματικά μια διαδικασία η οποία πρέπει να κάνουν όλες οι οργανώσεις για να ενημερώνουν τον κόσμο το τι έχει περάσει μέχρι τώρα, τουλάχιστον αυτά τα γνωρίζουν το τι έχει περάσει, αλλά τι μεθοδεύουν για παραπέρα και πώς αντιστεκόμαστε σε αυτές τις πολιτικές. Με αυτή τη διαδικασία δεν έρχονται από το Θεό αυτά, ούτε από... έρχονται από πολιτικές που εφαρμόζονται στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, σε όλη την κοινωνία. Δεν έρχονται έτσι από διαδικασίες χωρίς προμελετή. Η προμελετημένη κατάσταση έφερε αυτά τα πράγματα σήμερα σε όλη την κοινωνία. Βεβαίως οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που αδύναμος κρίκος πλήττονται περισσότερο. Βεβαίως εμείς βάζουμε μοναχά τον αγώνα των δικών μας για τη σωτηρία τη δικιά μας. Βάζουμε και για τα υπόλοιπα, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, όλοι αυτοί που πλήττονται αυτές τις πολιτικές. Λέμε ότι η αντίσταση πρέπει να είναι ενιαία. Ενιαία αντιμετωπίζονται όλοι οι συνταξιούχοι, γιατί πραγματικά υπήρχαν κάποια ταμεία τα οποία έλεγαν ήταν στο απειρόβλητο καταρχήν. Η αριστοκρατία, η εργατική, ας πούμε, αυτή που σήμερα ισοπεδώνονται τα πάντα. Αγρότες φτιάχνουν ενιαίο φορέα που θα πληρώνουν τις συντάξεις που θα λέγεται ΕΟΠΗΣ. Από την 1η του Ιούλη η ΕΔΙΚΑ θα είναι αυτή που θα πληρώνει τις συντάξεις όλες και μάλιστα με το διαιρέτη σε πόσα χρήματα θα πάρουν από κάθε ταμείο. Αυτή η διαδικασία θα συρρυκνούν στις συντάξεις. Βέβαια είδαμε προσπάθειες που έγιναν στο πολυνομοσχέδιο να περάσει ειδικά για τις συντάξεις του ΟΑΕ 30 με 35% οριοζόντιο κόψιμο. Σε αυτή προσωρινά το απέστειραν, αλλά δεν παρετούνται από αυτή τη διαδικασία και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε μπροστά μας φαινόμενα, μπορεί μέχρι στάση πληρωμών λέμε εμείς προς το παρόν, αλλά βλέπουμε ότι τα έσοδα που έχει σήμερα από τις εισφορές τις ασφαλιστικές του ασφαλιστικός μας οργανισμός είναι 135 με 138 εκατομμύρια το μήνα, ενώ τα έξοδα για συντάξεις είναι στα 240 με 250 εκατομμύρια. Αυτό το κενό βέβαια μας είπε ότι θα το καλύψει. Τουλάχιστον αυτή ήταν η απάντηση του προχθές του Υπουργού. Θα το δούμε όμως εκ του αποτελέσματος, γιατί μέχρι τώρα πολλά έχουμε ακούσει ότι δεν θα γίνουν, δεν θα κόκκινες γραμμές και οριζόντιες. Από εκεί πέρα είδαμε ότι όλα αυτά που εφαρμόστηκαν ήταν τα τελευταία κάθε φορά που λέγανε. Αλλά σήμερα συνεχίζουν ακάθεκτες, γιατί είναι το πιο σταθερό και σίγουρο εισόδημα, όπως το λένε οι Ευρωπαίοι που μας παρακολουθούν, οι Έλληνες που θέλουν κλπ. Το συνταξιδικό. Δεν είναι μόνο για τη σύνταξη, είναι όλο το ασφαλιστικό σύστημα. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι του ΟΑΕ σήμερα? Είναι μόνο στον τομέα της σύνταξης ή αφορά και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη? Τα πάντα. Πάντα η κατάσταση στις οικογένειές τους. Λέμε ότι το μόνο εισόδημα σε πολλές οικογένειες είναι το μόνο εισόδημα η μικρή σύνταξη του παππού και της γιαγιάς που προσθέτει, που κρατάει ακόμα ένα, τα παιδιά μας, ας πούμε, να αντέξουν. Βεβαίως όμως δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να βρουν τα δουλειά τα παιδιά μας μέσα από αυτή τη διαδικασία, η οποία ξέρουμε γιατί τους φέραν εκεί. Τους φέραν εκεί για να φτηνίνουν την εργατική δύναμη για τα μονοπόλια. Δεν το φτιάξαν τυχαία. Αυτά τα πράγματα τα οποία σήμερα συμβαίνουν εδώ για μας, με τους κοινωνικούς διαλόγους στη δεκαετία του 90, τα λέγαν όλοι τους. Και είχαν ο Στουρνάρας από τότε τα πει αυτά τα πράγματα, πώς τα βαρύδια της αγοράς, πώς αντιμετωπιστούν τα κόστη της αγοράς, που είναι οι συντάξεις του ασφαλιστικού, η υγεία κλπ. Τα βαρύδια, οι πολλές μικρές επιχειρήσεις που δεν αφήνουν τα μονοπόλια να αναπτυχθούν. Σήμερα τα μονοπόλια έφαγαν τους μικρούς. Τους έφαγαν λοιπόν και δεν μπορούν να έχουν δυνατότητα να πληρώσουν. Καθαρά πράγματα. Δεν είναι έρθει έτσι από μια ώρα στην άλλη αυτά. Ήρθαν με μια διαδικασία που λέει σήμερα τα μονοπόλια να παίξουν ρόλο πιο με τα 400 ευρώ μισθό. Όταν έχεις 400 ευρώ μισθό, δεν μπορεί λέει να έχεις παραπάνω σύνταξη. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτό θα το δούμε σε εφαρμογή τουλάχιστον αυτοί που πατάνε στη γη. Εμείς είμαστε από αυτούς που πατάμε στη γη, γιατί είδαμε πολλά, ακούσαμε πολλά και δεν πιστεύουμε σε τίποτε άλλο εκτός από τη δική μας δύναμη. Συνέδριο της Κατερίνης για την προέγκριση κατά κάποιο τρόπο της υποψηφίου της Φλόριντας για το σημερινό συνέδριο. Είναι τιμή για μας της Φλόριντας που γίνεται αυτό το συνέδριο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω πολύ τον Δήμαρχο της Φλόριντας για την όλη οποιαδήποτε οικονομική συμπαράσταση που είχε με τις κάθε δυνατότητα που έχει ο Δήμος και τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον Δημήτρη Λιλιάδη, που συμπαραστάθηκε αμέριστα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω
το Σωματείο Ξενοδόχων και το οποίο συνδράμει, κατέπεται η δυνατότητα έχει οικονομικά για να γίνει το όλο συνέδριο. Να μην ξεχάσω κανέναν. Τα συνδικαλιστικά είναι γνωστά. Πιστεύω να τα είπε καλύτερα ο πρόεδρος. Είμαστε η κατωτέρα τάξη των συνταξιούχων. Αδυνατούν ακόμα και να ανταπεξέλθουμε και στα φάρμακα. Είχαμε πολλά φάρμακα, πάλια φάρμακα, χωρίς καμία συνδρομή. Τα κάνανε όχι 15%, 25%. Είχαμε μια στο νοσοκομείο επίσκεψη. Το κάνανε το 5 ευρώ. Τώρα προβλέπεται να γίνει μια εισαγωγή στο νοσοκομείο 25 ευρώ. Και καταλαβαίνετε πού θα φτάσει. Είμαστε μια συνταξιούχος τάξη κατώτερη των 400 και 500 ευρώ μετά από 40 χρόνια σκληρής εργασίας. Που πιστεύω ότι οι μόνοι που συμβάλλουν στην ελληνική οικονομία είμαστε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Είμαστε εμείς. Είμαστε η ραχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και σήμερα φτάσαμε στην επετεία. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Εγώ με 35 χρόνια και κάθε εγώ παίρνω 391 ευρώ σύνταξη. Τι κουράγιο να έχω να αγωνιστώ και να πιστέψω στα όποια μας προσφέρουν και μας πασέρουν κάθε μέρα τα κόμματα. Με συγχωρείτε τη συγκίνηση, αλλά πιστέψτε με, τον νιώθω μέσα μου. Αυτά από μένα.